Πάμε στη Θάσο λοιπόν τώρα, μετά το βίντεο αυτό. Ο κύριος Κυριακίδης, ο δήμαρχος της Θάσου, είναι μαζί μας εδώ στην τηλεεφημερίδα της 4E. Και η Θάσος, ένα από τα πλέον αγαπημένα νησιά, ειδικά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, και όχι μόνο βέβαια, είναι έτοιμο για να υποδεχθεί τους τουρίστες. Και είναι πανέτοιμο, όπως θα μας πει και ο κύριος Κυριακίδης, και από πλευράς υποδομών και από πλευράς ασφάλειας, κύριε Κυριακίδη, έτσι δεν είναι? Καλησπέρα σας, να είστε καλά και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως η Θάσος είναι έτοιμη και περιμένει τους επισκέπτες της. Άλλωστε, για να είμαστε ειλικρινείς, έχει δεχθεί τους πρώτους επισκέπτες από την περίοδο του Πάσχα κιόλας. Βέβαια με έναν αργό ρυθμό, καλύτερα από πέρυσι, και φυσικά δεν μπαίνουμε στον πειρασμό, θα έλεγα, να συγκρίνουμε με άλλες χρονιές. Συγκρίνουμε το 2021 με το 2020, είμαστε σαφώς καλύτερα, συγκρατημένα αισιόδοξοι, περιμένουμε τον κόσμο να έρθει και ελπίζουμε σε ένα καλύτερο καλοκαίρι. Λοιπόν, κυρίως έρχονται οδικώς, έτσι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, από έξω μιλάω τώρα, τουρίστες. Έτσι, ναι, δεν είναι? Είναι η αλήθεια ότι η μεγάλη πλειοψηφία των τουριστών έρχονται οδικώς και είναι όντως αυτοί που είπατε, οι Ρουμάνοι, οι Σέρβοι και οι Βούλγαροι. Από εκεί και πέρα, σε μικρότερο ποσοστό, αλλά αξιοσημείωτο ποσοστό, είναι οι Βρετανοί και οι Γερμανοί και οι Πολωνοί, που οι περισσότεροι από αυτούς έρχονται, οι Πολωνοί οδικώς και πάλι, οι Γερμανοί και οι Βρετανοί φυσικά έρχονται αεροπορικώς. Οι πρώτοι Γερμανοί έχουν έρθει εδώ και αρκετές ημέρες στο νησί μας. Γνωρίζετε βέβαια ότι με τους Βρετανούς, λόγω της λίστας που δίνει η Βρετανική κυβέρνηση, έχουμε μία καθυστέρηση. Ελπίζουμε τέλος Ιουνίου να μην υπάρξει το πρόβλημα, γιατί ναι, μεν επιτρέπεται η είσοδος φυσικά στη χώρα μας, αλλά η καραντίνα που επιβάλλουν μετά η δεκαήμερη βρετανική κυβέρνηση, αυτή λειτουργεί ανασταλτικά στον ερχομό των Βρετανών τουριστών, παρότι οι κρατήσεις, δηλαδή η επιθυμία τους, είναι μεγάλη να έρθουν στο νησί. Έχουμε δηλαδή πολλές κρατήσεις των Βρετανών. Δημαρχέ, αλλά η ίδια τους η κυβέρνηση είναι αυτή που τους στερεί αυτή τη δυνατότητα. Δήμαρχε, βουνό και θάλασσα έχει η Θάσος, από όλα τα καλά. Το ξέρουμε, οι Θεσσαλονικείς ειδικά αγαπάμε ιδιαίτερα το νησί, όπως και οι Καβαλιώτες. Από εκεί και πέρα, κάποιοι οι οποίοι θέλουν να επισκεφθούν τη Θάσο και είναι από την υπόλοιπη χώρα, τι είναι αυτό που θα τους κάνει, θα τους τραβήξει να έρθουν να την επισκεφθούν? Τι θα προτείνατε, τι θα λέγατε εσείς για να διαφημίσουμε και τον τόπο? Αυτό που θα τους τραβήξει είναι αυτό που είπατε σε πρώτη φάση, το βουνό και η θάλασσα, όμορφες καθαρές παραλίες και ένα δάσος πραγματικά μαγευτικό, το οποίο ξεκινάει από την κορυφή του βουνού και στην πραγματικότητα καταλήγει στη θάλασσα. Θα μπορούν να δουν δηλαδή πεύκα στις ακρογιαλιές. Επίσης υπάρχουν σημαντικές υποδομές, ξενοδοχειακά καταλύματα ή τουριστικά καταλύματα για όλα τα γούστα ή και για όλα τα βαλάντια, όπως απλά λέμε. Ένα πολύ καλό και ασφαλές οδικό δίκτυο, ένα κατά το δυνατόν λειτουργικό και ικανό να αντιμετωπίσει, μάλλον να εκτελέσει την αποστολή του κέντρο υγείας, δρομολόγια προς την περιοχή χώρα πολλά, 2 λιμάνια, το ένα βέβαια λίγο λιγότερα τα δρομολόγια, στο άλλο όμως θα έλεγα ότι τα δρομολόγια είναι σχεδόν αστικού κτέλ, ανά 45 λεπτά, μία διαδρομή 40 λεπτών, άρα ένα εύκολα προσβάσιμο νησί, πολλές επιχειρήσεις, καλές επιχειρήσεις, καθαρό φαγητό, νόστιμο φαγητό, τα πάντα. Μνημεία ιστορικά, αρχαιολογικά, αλλά και θρησκευτικού τουρισμού, μνημεία που μπορούν έτσι να κάνουν τους τουρίστες να περάσουν ευχάριστες διακοπές και απολαμβάνοντας τον ήλιο και την παραλία, αλλά και μαθαίνοντας για τον τόπο και για τον πολιτισμό τόσο της Θάσου, αλλά και γενικότερα της Ελλάδος. Νομίζω ένα μέρος όπου πραγματικά κάποιος θα περάσει ευχάριστα τις διακοπές. Έτσι. Άλλωστε αυτός είναι και ο σκοπός των διακοπών. Φεύγουμε από το σπίτι μας, σταματάμε τη δουλειά μας για να περάσουμε λίγες ώρες ξέγνιαστες και ευχάριστες. Κύριε Κυριακίδη, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σεζόν να ευχηθούμε, τα καλύτερα για τη Θάσο. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Προσκαλέσω στο νησί μας όποτε το πρόγραμμά σας το επιτρέψει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εσείς καλό σας μεσημέρι. Ο δήμαρχος Θάσου, λοιπόν, ο Ελευθέριος Κυριακίδης, ήταν μαζί μας στο νησί που προσελκύει Έλληνες, ξένους, φημισμένο μέλι, πάρα πολλά. Έχουμε να λέμε πολλά για την Θάσο, βέβαια, το γνωρίζουν οι βορειολαδίτες και όχι μόνο. Άνοιξαν λοιπόν, περιμένουν τους τουρίστες, οι υποδομές υπάρχουν, από πλευράς ασφάλειας όλα είναι τακτοποιημένα. Αναδεικνύουμε τους τουριστικούς προορισμούς εδώ από την 4E, οι οποίοι πραγματικά το αξίζουν και πραγματικά είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τόσο τους ξένους αλλά και τους Έλληνες τουρίστες. Μην ξεχνάμε τον εγχώριο τουρισμό. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενισχυθεί και αυτός, το λέμε συνεχώς. Πάμε τώρα να πάρουμε μια ανάσα και πάμε στην επικαιρότητα.